Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, σας ευχαριστούμε που είστε και πάλι κοντά μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι η κυρία Νέλη Βυζαντιάδου, είναι ψυχοθεραπεύτρια, είναι εκπαιδεύτρια και επόπτρια επαγγελματιών ψυχικής υγείας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική ζεύγους και συγγραφέας βιβλίων. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί για την παγίδα της τελειομανίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και πάλι εδώ κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζουρά, για την πρόσκληση. Ήταν και πάρα πολλά έτσι, τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που πήραμε από την προηγούμενη φορά που εδώ είχατε έρθει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαστε εδώ και πάλι, λοιπόν, για ένα άλλο θέμα που σίγουρα καίει πολλούς. Η παγίδα της τελειομανίας. Ναι. Η τελειομανία συχνά την έχουμε στο μυαλό μας ως μια έννοια πολύ καλή. Θετική, ότι είναι καλό να είμαστε τελειομανείς άνθρωποι. Όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μας δυσκολεύει τη ζωή μας πολλές φορές και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή. Πώς θα ορίζαμε την τελειομανία, τι χαρακτηριστικό έχει? Ας φανταστούμε έναν άνθρωπο να τρέχει διαρκώς με μανία πίσω από κάτι που μπορεί αυτό το κάτι να είναι ένα στόχος ή μπορεί να είναι ο ίδιος ο εαυτός του, το οποίο δεν καταφέρνει να πιάσει ποτέ. Nice. Λέμε συχνά ότι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού μας είναι αυτός που θα θέλαμε να είμαστε και δεν έχουμε καταφέρει, ο ιδεώδης εαυτός, ο ιδανικός εαυτός. Ο ιδεώδης εαυτός, λοιπόν, κάνει πάρα πολύ καλή παρέα με την τελειομανία μας. Μάλιστα. Που είναι ένα ασταμάτητο κυνήγι του να γίνω ή να αποκτήσω ή να κάνω κάτι το οποίο ακόμη δεν έχω καταφέρει να το πετύχω. Ας το βάλουμε αυτό σαν μία πρώτη προσέγγιση του όρου τελειομανία. Άρα λοιπόν, οι λόγοι που ψάχνουμε την τελειότητα στη ζωή μας, θα λέγαμε ότι έχουμε μια εικονική εικόνα για τον εαυτό μας. Ναι, και αυτή η εικόνα που έχουμε είναι μια εικόνα που είτε έχει διαμορφωθεί μέσα, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, από αυτό που έχουν ζητήσει και περιμένει οι γονείς μου να κάνω, είτε έχει διαμορφωθεί μέσα από εμάς και τα ερεθίσματα που εμείς επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε αυτά και να θέλω να γίνω σαν αυτόν ή να θέλω να κάνω αυτό. Ο τελειομανής άνθρωπος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος ποτέ με τον εαυτό του και με τα επιτεύγματά του και θέλει μονίμως να πηγαίνει κάπου ψηλότερα, που αυτό όμως το ψηλότερα δεν έχει ταβάνι. Ο στόχος, θα λέγαμε, του τελειομανούς ανθρώπου είναι η επιτυχία. Φοβάται την αποτυχία. Φοβάται σίγουρα την αποτυχία, αυτό ας το θεωρήσουμε δεδομένο, αλλά το κακό είναι ότι πολλές φορές δεν είναι και ικανοποιημένος με την επιτυχία που ήδη έχει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν είμαι ένας φοιτητής, μία φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και πάρω σε ένα μάθημα 9 και είμαι τελειομανής, αυτό που θα με πειράξει είναι τι μου κόστησε τη μία μονάδα. Γιατί δεν πήρα 10 στο μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τελειομανής γίνομαι και ένας πολύ αυστηρός και άδικος κριτής του εαυτού μου. Δεν είναι ότι απλώς θέλω να βελτιωθώ που αυτό είναι θεμητό, αλλά είναι το ότι ποτέ δεν θα φτάσω το τέλειο, μια που δεν υπάρχει τέλειο. Αλλά ακριβώς αυτό εγώ δεν το αποδέχομαι σαν μία αρχή με βάση την οποία να συνεχίσω την πορεία της ζωής μου. Εγώ θέλω να την ανατρέψω αυτή την αρχή και να εξηγήσω στον εαυτό μου ότι όχι, εγώ θα το κάνω το τέλειο να υπάρχει. Αν το δούμε έτσι από απόσταση, παλεύω με κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Θα λέγαμε ότι πρέπει να βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους. Φυσικά. Οι ρεαλιστικοί στόχοι είναι, όπως είπαμε, σε πάρα πολλά θέματα το κλειδί. Μάλιστα. Η συνταγή της επιτυχίας, αλλά είναι και αυτό που μπορεί να μου δώσει ανα πάσα στιγμή ένα καθρέφτισμα για το τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά στη ζωή μου. Αν λοιπόν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή 10 ανθρώπους όταν ήσουν 5 ή 10 χρονών, τι φανταζόσουν για σένα στα 25 σου ή στα 30 σου, και αυτό που φανταζόσουν είναι κοντά σε αυτό που τελικά έγινες ή όχι. Εάν αυτό που φανταζόμουν και ευχόμουν είναι κοντά σε αυτό που πέτυχα, σημαίνει ότι έχω κάθε λόγο να νιώθω και πετυχημένη και ευτυχισμένη. Εάν ήταν εντελώς μακριά, αντί να κυνηγήσω ή να τα βάλω με τον εαυτό μου ή να κυνηγήσω το άπιαστο, μπορώ να δω αυτό που πέτυχα σήμερα
μου είναι σημαντικό, μου προσφέρει κάτι ή πρέπει να ξαναγυρίσω σε αυτό που ονειρευόμουν και να δω πώς θα μπορέσω να το αποκτήσω. Ναι, όμως, αυτό για να το καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν γνωρίζουμε όλοι μας τον εαυτό μας. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν γνωρίζουμε όλοι μας τον εαυτό μας και πολλοί από εμάς που δεν τον γνωρίζουμε δεν κάνουμε και κινήσεις για να τον μάθουμε. Και ποιες είναι οι κινήσεις? Yeah. Πρώτα απ' όλα να τεντώσουμε τα αυτιά μας και να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε τι μας λένε οι άλλοι. Πώς μας βλέπουν οι άλλοι? Στη συνέχεια να δώσουμε φυσικά μεγάλη έμφαση στους σημαντικούς άλλους της ζωής μας, αρκεί να είναι δίκαιοι και ουδέτεροι κριτές και αντικειμενικοί, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Ένας άλλος τρόπος φυσικά για να μάθω τον εαυτό μου είναι να μπω σε μια διαδικασία αυτογνωσίας όπου τη βρω αυτήν και όπου την αναζητήσω. Μπορεί να είναι ομιλίες, μπορεί να είναι το κατηχητικό, μπορεί να είναι η ψυχοθεραπεία, μπορεί να είναι μια ομάδα στην οποία θα συμμετέχω και μέσα από την αλληλεπίδρασή μου με τους άλλους να γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι πολύ βασικό. Ναι. Είναι βασικό για να μάθω τον εαυτό μου να μην αποφεύγω την επαφή μου με τους άλλους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι μαθαίνω τον εαυτό μου μέσα από μια μοναχική πορεία. Είναι μύθος αυτό. Μέσα από μια μοναχική πορεία μένω μόνο σε αυτά που εγώ επιλέγω να κρατήσω ή να διώξω ως εισερχόμενα, εξερχόμενα και μη επιθυμητά αρχεία, ας το πούμε έτσι. Έτσι, και πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να φτάσουν ψηλά. Mm-hmm. Ο στόχος είναι η επιτυχία, γιατί θέλουν να αναγνωριστούν έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση και με την χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν κάποιες φορές όλο αυτό. Κυρία Τζουρά, πράγματι επισημαίνεται το έλλειμμα που υπάρχει, το συναισθηματικό έλλειμμα που υπάρχει μέσα σε έναν τελειομανή άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος κυνηγάει και επιδιώκει διαρκώς να τα καταφέρει καλύτερα, είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να γεμίσει κάτι που μέσα του είναι κενό, είναι άδειο. Τώρα, αυτό το έλλειμμα μπορεί να είναι ότι δεν άκουσε ποτέ μπράβο από τους γονείς του. Αυτό το έλλειμμα μπορεί να είναι ότι παρόλο που έκανε πράγματα που άξιζαν επιβράβευσης, δεν την πήρε αυτή ποτέ. Αυτό το έλλειμμα μπορεί να είναι ότι δεν τα καταφέρνει σε κάτι και παρόλα αυτά θέλει αυτό το οποίο δεν τα καταφέρνει να το πετύχει και δεν αποδέχεται την τροτότητά του. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένας λόγος που οδηγεί κάποιους ανθρώπους στην τελειομανία. Δεν αποδέχονται το πεπερασμένο των ορίων. Μπορώ μέχρι εκεί και από εκεί και πέρα το αφήνω στα χέρια του Θεού. Όταν αυτό είμαστε σε μια δυσκολία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι και η έλλειψη πίστης μας οδηγεί πολλές σε αυτό το λάθος που κάνουμε, που θέλουμε συνεχώς να είμαστε τελειομανείς. Και παντοδύναμοι. Και παντοδύναμοι. Γιατί σε μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με έναν αρχιμανδρίτη, αυτό που λέγαμε είναι πως το να προσπαθώ διαρκώς να ορίσω τη ζωή μου, να ασκήσω κριτική στους άλλους ή σε μένα και να περνάνε όλα από το χέρι μου, σημαίνει με κάποιον τρόπο ότι σαν να βάζω σε μία αμφισβήτηση την ίδια την πίστη μου, διότι αν δεχτούμε ότι υπάρχει η πρόνοια, υπάρχει το σχέδιο του Θεού, υπάρχουν όλα αυτά για τα οποία ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω έλεγχο, αν καταφέρω αυτό να το αποδεχθώ, θα είμαι και πολύ πιο ήρεμος και πολύ πιο ευτυχισμένος με αυτά που περνούν από το χέρι μου και σε μια εσωτερική ειρήνη. Το να μην πιστεύω, η έλλειψη της πίστης, οδηγεί άλλοτε σε μια παντοδυναμία, νιώθω ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, μπορώ να τα καταφέρω. Και όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ότι δεν τα καταφέρνω, είναι τραύμα ψυχικό και άλλοτε με οδηγεί στο να προσπαθώ διαρκώς να τα καταφέρω, που και εκεί νιώθω αβοήθητος. Είναι πολύ σημαντικό το να έχω σαν ένα στήριγμα την πίστη μου, είναι το αποκούμπι μας, είναι το καταφύγιό μας, το οποίο και αυτό με τη σειρά του ένας καλός πνευματικός θα σου εξηγήσει ότι μα δεν χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις τέλειος, γιατί δεν μπορείς, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Θα σε προσγειώσει σε κάτι πιο ρεαλιστικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν και να το ακούν και οι γονείς, που από μικρά παιδιά τα παιδιά θα μάθουν να συμβιβαστούν με την τροτότητα, την ευθραυστότητα, το λάθος και φυσικά την επιτυχία. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, γιατί και από πολύ μικρή ηλικία έτσι γίνεται αυτό το λάθος από τους γονείς, ναι, να τα βάζουν σε αυτό το δρόμο τα παιδιά συνεχώς, να προσπαθούν να είναι τέλειοι. Πραγματικά.
Άρα λοιπόν, και αυτό δεν βοηθάει πολύ και στην υγεία, και στην ψυχική και στη σωματική μας υγεία. Καθόλου. Γιατί όλα σωματοποιούνται. Η τελειομανία πρώτα απ' όλα συνδέεται με υψηλότατο στρες. Υψηλότατο στρες και άγχος. Αγχώνομαι πάρα πολύ γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Αγχώνομαι πολύ και κάνω διαρκώς προσπάθειες. Και όταν υπάρχει πάρα πολύ άγχος, περιμένουμε στη γωνία και την κατάθλιψη. Έχει διαφορά το να είμαι άριστος γενικά, να προσπαθώ να είμαι άριστος στη ζωή μου και προσπαθώ να είμαι τέλειος. Αυτό διαφοροποιείται, ναι. Το τέλειος με το άριστος. Ναι, γιατί το άριστος είναι κάτι εφικτό. Μπορώ να είμαι ένας άριστος μαθητής. Είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών, καλού διαβάσματος και ενός έξυπνου και κοφτερού μυαλού. Άρα λοιπόν το να πάρω ένα αριστείο προόδου και να φέρω άριστους βαθμούς πίσω στο σπίτι είναι κάτι εφικτό και ρεαλιστικό, το οποίο όμως δεν μπορούμε να το πετύχουμε όλοι. Το να θέλω να είμαι τέλειος σημαίνει ότι και άριστος μαθητής να είμαι, η αγωνία μου και αυτό που με τρώει μέσα μου είναι «Ναι, αλλά εκεί θα τα καταφέρω». Σε ένα άλλο πεδίο θα τα καταφέρω. Ας φανταστούμε τον τελειομανή άνθρωπο να τρώγεται σε κάθε πεδίο της ζωής του. Δεν είναι «είμαι άριστος επαγγελματίας», λέμε τώρα, «έχω βραβευτεί, έχω αποσπάσει τις θετικότατες κριτικές». Είμαι άραγε και ένας άριστος οικογενειάρχης. Γιατί έχουμε πολλούς ρόλους στη ζωή μας. Ο τελειομανής δεν επιτρέπει στον εαυτό του να είναι κάτι λιγότερο από άριστος, σε όλους τους τομείς της ζωής του. Ψυχοφθόρο αυτό είναι. Πάρα πολύ. Ψυχοφθόρο και θα πω, κυρία Τζουρά, ένας φαύλος κύκλος. Γιατί όσο λιγότερο τα καταφέρνω, τόσο πιο πολύ το επιδιώκω. Όσο πιο πολύ το επιδιώκω, τόσο πιο πολύ απομακρύνομαι από το στόχο. Όσο πιο πολύ απομακρύνομαι από το στόχο, τόσο πιο άσχημα νιώθω με τον εαυτό μου. Και δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Ποτέ. Και να τονίσουμε ότι δεν υποφέρω μόνο εγώ, αλλά υποφέρουν και οι γύρω μου. Οι σχέσεις μου με τους άλλους. Ένας τελειομανής γονιός, για παράδειγμα, είναι ένας πάρα πολύ αυστηρός γονιός. Ένας γονιός ο οποίος δεν θα επιτρέψει το λάθος στο παιδί του. Ένας γονιός που θα βομβαρδίσει το παιδί του με πάρα πολλά ερεθίσματα, που σε μια πρώτη ανάγνωση είναι πολύ ωραίο το παιδί να έχει πολλές ευκαιρίες μάθησης, σε μια δεύτερη ανάγνωση όλος αυτός ο βομβαρδισμός δυσκολεύει τη ζωή του παιδιού και του αφαιρεί την παιδικότητα. Και τη δημιουργία φόβου. Μήπως αποτύχει. Μήπως αποτύχει. Και το χειρότερο από όλα στην αποτυχία δεν είναι η ίδια αποτυχία, αλλά το πώς θα τη διαχειριστώ εγώ μετά. Ενοχές. Αποφυγή. Δεν προσπαθώ ξανά. Η πολύ σκληρή κριτική του εαυτού μου. Αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά ότι θα παρουσιάσω με λανθασμένο τρόπο μετά τον εαυτό μου στους άλλους. Είναι μία σειρά από επιδράσεις και επιρροές αρνητικές. Όπως το είπατε, φαύλος κύκλος. Ναι. Και είπατε και προηγουμένως, αλλά έτσι το περάσαμε πολύ γρήγορα, ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε καταθλιπτικές καταστάσεις. Φυσικά και μπορεί, γιατί ο άνθρωπος που βιώνει υψηλού βαθμού στρες και άγχος είναι ένας άνθρωπος που πρώτα απ' όλα η ποιότητα της ζωής του είναι φτωχή. Οι ανθρώπινες και οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι καλές, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει πώς να σταθεί απέναντι σε καταστάσεις που τον αγχώνουν, αλλά και οι άλλοι αποφεύγουν έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα αγχώδη προσωπικότητα, γιατί το άγχος μετατίθεται και μεταδίδεται, θα έλεγα, με έναν τρόπο. Και όλο αυτό απομονώνει τους ανθρώπους, τους κάνει να αισθάνονται ανήμποροι και τους κάνει να θλίβονται. Το βασικό συνέστημα, πέρα από το φόβο, είναι η θλίψη. Δεν νιώθω όμορφα, δεν νιώθω καλά. Η θλίψη λοιπόν εύκολα μπορεί να γίνει χρόνια και να οδηγήσει σε μια καταθλιπτική διαταραχή. Σε μια διαταραχή συναισθήματος. Και σε ανθρώπους που είναι πετυχημένοι και αυτοί το ίδιο. Βέβαια. Θα έχει τύχει προφανώς να ακούσετε, να διαβάσετε, να δείτε ανθρώπους που είναι πολύ πετυχημένοι καλλιτέχνες και να παραδέχονται οι ίδιοι τη χρόνια χρήση αντικαταθλιπτικών ή την δική τους χρόνια μάχη με την κατάθλιψη, που εκεί και πάλι λέει κανείς, μα καλά, αφού έχεις καταφέρει τόσα, πώς είναι δυνατόν να μην είσαι καλά. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους άλλους ρόλους τους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολλοί ρόλοι. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τουλάχιστον 5-6 ρόλους
από τους ρόλους που έχουμε, άλλοι είναι ενεργοί, άλλοι είναι ανενεργοί. Για παράδειγμα, σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ο ρόλος που μας ενδιαφέρει είναι ο επαγγελματικός μας ρόλος. Δεν σας ενδιαφέρει αν είμαι καλή φίλη στις φίλες μου, δεν με ενδιαφέρει αν είστε καλή κόρη στη μητέρα σας. Σε ένα άλλο πεδίο αλληλεπίδρασης, οι ρόλοι εκείνοι ενεργοποιούνται. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ισορροπία στους ρόλους, και στον τελειομανή άνθρωπο είπαμε δεν υπάρχει εύκολα ισορροπία, πολύ εύκολα γλιστράει κανείς στο να είναι δυστυχισμένος. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα και κάτι άλλο να σας ρωτήσω πριν προχωρήσω παρακάτω σε αυτά που έτσι έχουμε να πούμε. Θεωρείτε λοιπόν ότι η απουσία του Θεού από τη ζωή μας και σε αυτούς τους αποτυχημένους ανθρώπους και τους επιτυχημένους που καταλήγουν σε αυτές τις καταστάσεις της θλίψης, της κατάθλιψης, είναι ένας λόγος που καταλήγουν εκεί, είναι η έλλειψη του Θεού. Ναι, και εγώ θα έλεγα και από την άλλη πλευρά ότι η έλλειψη του Θεού δεν βοηθάει στην ανάρρωσή μας. Μάλιστα. Εάν φέρουμε στο μυαλό μας ψυχικά τραύματα που έχουμε περάσει, μια απώλεια, ένα χωρισμό, μια ασθένεια, από τις πρώτες ενστικτόδεις κινήσεις που κάνουμε, είτε πιστεύουμε πολύ είτε όχι, είναι να επικαλεστούμε το Θεό και την Παναγία. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως αναγνωρίζω πως κανένας άλλος δεν είναι ικανός να με βοηθήσει και να με λυτρώσει αυτή τη στιγμή ή να απαλύνει τον πόνο μου από το Θεό και την Παναγία. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μία σταθερή σχέση πίστης και δεν επικαλείται μόνο όταν χρειάζεται. Έτσι, αυτό θα ήθελα να πω κι εγώ. Ότι... Ναι, δεν θυμάμαι το Θεό μόνο όταν τον χρειάζομαι, ούτε πηγαίνω στην εκκλησία να ανάψω ένα κερί μόνο όταν θέλω να του ζητήσω κάτι. Πηγαίνω και για να τον ευχαριστήσω, πηγαίνω και όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου. Η σταθερή πίστη και η σταθερή σχέση με το Θεό είναι ένα σταθερό εσωτερικό απόθεμα δύναμης. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Και αν έχουμε πίστη, δεν οδηγούμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Ή οδηγούμαστε όταν... με πολύ λιγότερο, με πολύ μικρότερη ταχύτητα, και αν τελικά φτάσουμε, ξέρουμε και πάλι πού να επιστρέψουμε. Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπω στην εκκλησία, γυναίκες μεγάλης ηλικίας που χάνουν τους άντρες τους, πώς μέσα από την πίστη τους και μέσα από την κοινωνικοποίησή τους και την προσφορά τους, αντλούν και πάλι τη δύναμη για να συνεχίσουν να επενδύουν στη ζωή. Γιατί το νόημα το καταλαβαίνουν μέσα στην εκκλησία και μπορούν να έχουν, όπως λέτε, να αντλήσουν δύναμη από εκεί. Πολύ σωστά. Γιατί ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πολύ σωστά. Φτάνουμε όμως να είμαστε τελειομανείς, να παγιδευόμαστε σε αυτή την, πώς να το πω, φυλακή. Ναι. Γιατί είναι φυλακή. Έτσι πως μας τα είπατε τώρα, είναι μια φυλακή. Μια συνεχόμενη προσπάθεια να είμαστε τέλειοι και πού θα καταλήξουμε ποτέ δεν ξέρουμε. Τι κάνουμε, κυρία Βυζαντιάδου, για να βγούμε από αυτή την παγίδα της τελειομανίας? Με τον τελειομανή άνθρωπο τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα στο πώς μπορεί να αλλάξει και πώς μπορεί να θεραπευθεί από αυτό που έχει. Συνηθίζουμε να λέμε ότι οποιαδήποτε δυσκολία έχουμε στη ζωή μας, ψυχική, για να την αλλάξουμε θα πρέπει πρώτα να κινητοποιηθούμε οι ίδιοι και να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Ο τελειομανής λοιπόν θα πρέπει να το δει πρώτα απ' όλα αυτό που κάνει ως πρόβλημα. Και επειδή αυτό έχει να κάνει πολύ περισσότερο με μία στάση ζωής, δεν είναι δηλαδή κάτι που κάνω, αλλά είναι κάτι που πρώτα σκέφτομαι και μετά κάνω, θα πρέπει να εντοπίσει τη δυσλειτουργική του σκέψη. Θα πρέπει να καταλάβει και να πιστέψει πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει τέλειο. Άρα αναζητώ κάτι και αφήνω να μετρώει κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι ένα φάντασμα, είναι κάτι που στοιχιώνει τη σκέψη μου αλλά δεν υπάρχει. Και σε έναν δεύτερο χρόνο θα πρέπει να μάθει να συμφιλιώνεται με την αποτυχία χωρίς να τον αποδιοργανώνει και χωρίς να του αποπροσανατολίζει τη σκέψη και την προσοχή από την επιτυχία. Θα πρέπει να μάθει να αρκείται. Να είναι πιο αυτάρκης, πιο μετρημένος, πιο ισορροπημένος. Όλο αυτό είναι μια βαθιά δουλειά για κάποιον που έχει περάσει χρόνια της ζωής του έτσι. Εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία ως ψυχοθεραπεύτρια. Ναι. Βλέπετε πολύ κόσμο καθημερινά. Ναι. Τι τους συμβουλεύετε, να είναι αυθεντικοί? Να είναι αυθεντικοί
να είναι όσο το περισσότερο σταθεροί και συνεπείς ανάμεσα σε αυτά που πιστεύουν και σε αυτά που κάνουν. Η σταθερότητα είναι μια πάρα πολύ βασική μεταβλητή. Δηλαδή, αν το ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε για τη θρησκεία, δεν αρκεί το να νηστέψω. Μάλιστα. Το να νηστέψω πρέπει να το συνδυάσω με το να περνώ έναν βίο και να έχω συμπεριφορές οι οποίες υποστηρίζουν το περιεχόμενο της νηστείας, που είναι τι ουσιαστικά, η αποτοξίνωση από το κακό και το αρνητικό. Το ότι προσπαθώ πράγματι να μετανοήσω και προσπαθώ να έρθω σε μεγαλύτερη επαφή με τον Θεό ή να προετοιμάσω τον εαυτό μου. Και η άσκηση, φυσικά, μέσα από την εγκράτεια, όλα αυτά. Ακριβώς, η εγκράτεια. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθώ να πετύχω, θα πρέπει στη ζωή μου να έχει ένα αντίκρισμα. Έτσι. Άρα, αυτό που συμβουλεύω στους ανθρώπους που έρχονται και κυρίως φέρνουν το θέμα όταν το φέρνουν της τελειομανίας, είναι να συμφιλειωθούν και να αγαπήσουν πολύ παραπάνω τον εαυτό τους έτσι όπως είναι, με τις ατέλειες και τα ελαττώματα, και να θέσουν στόχους που μπορούν να κατακτήσουν, παρά να φλερτάρουν διαρκώς με τον ιδεώδη εαυτό. Έτσι. Είμαστε απλοί άνθρωποι, προσπαθούμε για το καλύτερο, δεν είμαστε άριστοι, αυθεντική στη ζωή μας, να απολαύσουμε τις χαρές, τις οικογενειακές, και στη δουλειά θα προσπαθούμε, γιατί ξεκινούμε πολύ από το θέμα της δουλειάς, εκεί προσπαθούν να αποδείξουν, εκεί το εντοπίζεται μέσα από τους ανθρώπους, στον εργασιακό χώρο. Βέβαια. Από εκεί δεν ξεκινάει πιο πολύ. Ή και εκεί εκφράζεται πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή αυτό που βλέπω είναι η επαγγελματική μας ζωή καλύπτει πλέον σίγουρα το 1/3 της μέρας μας, και για πάρα πολλούς ανθρώπους θα φτάσω να πω κοντεύει να καλύψει και τα 2/3. Όχι μόνο από άποψη ωρών, αν βάλουμε λίγο την ώρα που χρειάζομαι για να φτάσω στη δουλειά μου, το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο που δουλεύω, την ώρα που χρειάζεται να κάνω και να διανύσω την απόσταση από τη δουλειά μου προς το σπίτι μου, μιλάμε για ένα πολύ ικανό αριθμό ώρων της ημέρας. Συν το ότι πολλοί άνθρωποι κουβαλάνε και στο σπίτι σκέψεις, θέματα, καταστάσεις από τη δουλειά τους. Άρα, το επαγγελματικό περιβάλλον είναι ένας πυλώνας στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική μεταβλητή. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στον εργασιακό χώρο, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και προσπαθούν συνεχώς να είναι όλο και καλύτεροι στη δουλειά τους, για να μην απολυθούν, με το φόβο μην αποτύχουν και δεν βρουν άλλη δουλειά να απολυθούν. Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το κομμάτι, το εργασιακό. Έχετε και έτσι δίκιο. Λίγο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, δεν μας μένει πολύ. Βέβαια, ας πούμε 2-3 πράγματα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η εργασία διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητά μου. Πέρα από το ότι βγάζω χρήματα, δουλεύω για να βγάλω χρήματα και να ζήσω, δουλεύω για να νιώσω σημαντικός, δουλεύω για να νιώσω ότι προσφέρω και παράγω και δημιουργώ έργο, δουλεύω για να έρχομαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους, είναι και αυτό ένας φορέας κοινωνικοποίησης, η επαγγελματική μας ζωή, και η αλήθεια είναι πως οι άνεργοι συνάνθρωποι μας πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν θέματα και αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και κριτικής του εαυτού τους, γιατί νιώθουν ότι χάνουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, που είναι ο ρόλος του χρήσιμου ανθρώπου στη ζωή. Και αυτό είναι ένα τραύμα που πρέπει να ξεπεράσει κανείς, και ή δυνατόν με τη στήριξη του οικογενειακού συστήματος. Εάν για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι ο ένας έχει την τύχη να δουλεύει και ο άλλος να μην δουλεύει, αυτό θα σας έλεγα, ναι, θα πρέπει αυτός που δουλεύει να στέκεται κοντά στον άνεργο. Να το τονίσουμε αυτό για τους ανθρώπους. Να το τονίσουμε. Γιατί τα τελευταία χρόνια και πολλά διαζύγια υπάρχουν πολλά από αυτό τον... Και αυτό είναι, για μένα είναι κάτι άσχημο. Τον υποτιμάει τον άντρα ή η γυναίκα, η σύζυγος, γιατί τον απέλυσαν από τη δουλειά, γιατί δεν είχε επιτυχία σε ένα project, για παράδειγμα. Και όλα αυτά στην ψυχολογία επιδρούνε. Πάρα πολύ. Και θα πρέπει η οικογένεια να το στηρίξει τον οποιοδήποτε. Και να δώσει χώρο και χρόνο και να καταλάβει ότι είναι κάτι που δεν επέλεξε ο ίδιος, δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι άχρηστος, είναι συνθήκη που του ήρθε. Και βέβαια από την άλλη να τον κινητοποιήσει,
γιατί η παγίδα για τον άνεργο άνθρωπο είναι να μείνει σε μια ρουφήχτρα, να πάψει να πιστεύει στον εαυτό του, αν έχει μάλιστα και μια ηλικία άνω των 40-50, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ναι. Οπότε σημασία έχει να μην ξεχάσει ότι αξίζει, να μην ξεχάσει τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει ως εκείνη τη στιγμή που έμεινε άνεργος και να μην ξεχάσει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προσφέρει κανείς σε μια οικογένεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ και συμβουλεύω τα ζευγάρια, πάρα πολύ υπέρ του αν ο άντρας έχει την ατυχία να μείνει άνεργος, μπορεί να βρει τρόπους στο σπίτι να βοηθήσει και να εξοικονομήσει χρήμα για την οικογένεια. Μπορεί να κάνει δουλειές, μπορεί να κάνει πράγματα. Ευτυχώς ζούμε σε εποχές που δεν υπάρχουν τόσο έντονα στερεότυπα. Έχουμε ακόμη, αλλά όχι τόσο έντονα. Άρα μπορώ να βρω τρόπους να νιώσω και πάλι χρήσιμος και ενεργός. Ας το κρατήσουν οι τηλεθεατές αυτό στο μυαλό τους. Έτσι ακριβώς. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι πρέπει να είναι αυθεντικοί, να μην φοβούνται την αποτυχία. Πολύ σημαντικό είναι τους αυτό. Τους διδάσκει η αποτυχία πράγματα. Μας διδάσκει το λάθος και η αποτυχία, πώς να αναζητήσω πλέον το σωστό και το πετυχημένο. Μου διδάσκει τι λάθος έκανα που μπορώ να αποφύγω και μου διδάσκει και κάτι για τις ψυχικές αντοχές μου. Αν έχω αποτύχει και έχω καταφέρει να επιβιώσω, είμαι ένας δυνατός άνθρωπος. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Ήσασταν εδώ. Χαρά μου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ας μην είμαστε τέλειοι, ας είμαστε αυθεντικοί και ας αγαπάμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.